Θα σε φόβιζε αυτό στο αν, ας πούμε, ήσουν με έναν σύντροφο, με έναν άντρα, ο οποίος σου έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί? Βέβαια, είναι μία παράμετρο στην οποία πρέπει να τη συνυπολογίσεις. Σαφώς. Το οικονομικό, λέω τώρα. Και το οικονομικό, βεβαίως. Πέραν όλων των άλλων. Και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω κάνει, δεν έχω πάρει την απόφαση, γιατί θεωρώ ότι είναι απόφαση. Πρέπει να είναι μία πολύ συνειδητή απόφαση το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο. Εκτός λοιπόν των άλλων, και πες με άτολμη, πες με αναβλητική, πες με ακόμα και δειλή, που δεν έχω κάνει το δικό μου παιδί, αλλά δεν έχω βρει αυτές τις συνθήκες στις οποίες να πω ότι όλα είναι καλά. Και θα την πάρω αυτή την απόφαση, όσο δύσκολη και να είναι. Ωραία. Αν αυτή την απόφαση την πάρεις σε 10 χρόνια, που θα είσαι, ας πούμε, λέμε, δεν ξέρω, 45 χρονών, θα το έκανες? Είμαι 47 σε 10 χρόνια. Καλά, εντάξει, μην μετράμε τώρα με τον πόντο, δεν έχει σημασία ένα πάχανο. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και απασχολεί πολλές γυναίκες στην ηλικία μου, γιατί γνωρίζω συνεχώς όλο και περισσότερες γυναίκες που είναι λίγο στο κατόφλι το 40, λίγο παραπάνω, και τελικά τα έχουν φτιάξει όλα στη ζωή τους. Γιατί καλούμαστε πια να ξεκινάμε από τα 25, σου λέω. Εγώ ακόμα πιο μικρή. Για να φτάσεις σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο οικονομικό που να μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, μπορώ να συντηρήσω ένα παιδί. Στα 35, 38, 40 και ούτε. Πιο πριν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και αν δεν έχεις και ένα, τους γονείς, ας πούμε, να σε στηρίζουν οικονομικά, που δεν το θεωρώ σωστό σε καμία περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Δεν το θεωρώ σωστό το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο έτσι και να αρχίζουμε όλοι μαζί να πεινάμε ή να μην μπορούμε να τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Εγώ, και γιατί κάνανε οι παλιοί χωρίς δεν το σκέφτονται? Γιατί ήταν μυρολάτρες. Γιατί λέγανε έχει ο Θεός. Άλλα, ναι. Θα δούμε. Και άλλα πράγματα. Καταρχάς, όσο και φτωχή να ήταν, η μητέρα ήταν στο σπίτι. Μεγάλωνε τα παιδιά. Δεν ήταν έξω. Λογικά όμως δεν το υπολογίζαν ποτέ. Δεν το υπολογίζαν ποτέ. Γιατί το θεωρούσαν κάτι δεδομένο. Κάτι το οποίο θεωρείς δεδομένο, δεν το υπολογίζεις. Και επίσης πάντα υπήρχε διπλό, έτσι. Γιατί τώρα εσύ μου μιλάς τόση ώρα ως ζέτα μαμά. Μόνη σου, δηλαδή λες αν έρθουν στα 37 μόνη σου. Ναι. Υπολογίζεις και την περίπτωση δηλαδή του να φέρεις ένα παιδί μόνη σου στον κόσμο. Ναι. Χωρίς να υπάρχει ο άντρας που θα πει. Παρόλο που δεν το θεωρώ σωστό, αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν θεωρώ σωστό. Όχι κατά ανάγκη κάτω από τη συνθήκη ενός γάμου, αλλά θεωρώ ότι ένα παιδί πρέπει πρότυπα. Να έρχεται και να έχει και τους δύο γονείς. Ναι. Και τα δύο πρότυπα. Βέβαια. Και τα δύο πρότυπα. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς κάποιο γονιό, πρέπει να. Δεν σου λέω ότι υπάρχουν θέματα, αλλά είναι πιο δύσκολο για τον έναν γονιό να παίξει το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν οι δύο και δεν τον παίζει. Απλώς το περνάει από μια άλλη διαδικασία. Διαχωρίζει λοιπόν το θέμα του γάμου με το θέμα όμως του να υπάρχει και πατέρας για αυτό το παιδί. Βέβαια. Το ένα κομμάτι είναι το τυπικό. Το ένα κομμάτι είναι το τυπικό.